Η έκθεση, αλλά και η λεγόμενη κοινή στρατηγική για τα νησιά, δεν έχει σχέση με τα προβλήματα και τι αγωνίε των νησιωτών. Προωθεί προτεραιότητε του κεφαλαίου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αστικών κομμάτων για την αντιλαϊκή πράσινη ψηφιακή μετάβαση για ενίσχυση ομίλων τη ενέργεια των μεταφορών του τουρισμού. Έχει μετατρέψει τον τουρισμό σε χρυσορυχείο για του μεγαλοπιχειρηματίε και σε κάτεργο για του εργαζομένου, χωρί ωράρια, χωρί δικαιώματα, με εξευτελιστικού μισθού. Αφήνει του νησιώτε εκτεθειμένου, χωρί αναγκαίε κρατικέ υποδομέ, χωρί πολιτική προστασία, με μηδανειμινέ υπηρεσίε υγεία. Πληρώνουν πανάκριβα καύσιμα και προϊόντα, εισιτήρια που ολοένα αυξάνονται στου ομίλου οι οποίοι επιδοτούνται με άφθονο κρατικό χρήμα, χωρί να εξασφαλίζουν τι απαραίτητε ακτοπλοϊκέ συνδέσει. Οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα του για συλλογικέ συμβάσει εργασία, με κατοχυρωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα και ωράρια, με αυξήσει του μισθού με βάση τα αιτήματα των ταξικών σωματείων. Να παλέψουν για συχνέ, φτηνέ τακτοπλοϊκέ συνδέσει, όλο το χρόνο, με σύγχρονα και ασφαλή πλοία, με επίκεντρο τι ανάγκε των νησιωτών και όχι τα κέρδη των εφοπλιστών.